Απογοητευτική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων στους Δήμους της Μαγνησίας στη σημερινή 24ωρη απεργία που προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ με ζήτημα αιχμής την απόσυρση του νόμου που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας για την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση στις ηλικίες 4 έως 6 ετών. Στο Δήμο Βόλου, με εξαίρεση τους παιδικούς σταθμούς, οι εργαζόμενοι των οποίων θίγονται άμεσα από τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, στις υπόλοιπες υπηρεσίες η συμμετοχή ήταν απειροελάχιστη. Παρόλο που ο κύριος Γαβρόγλου είχε υποσχεθεί ότι θα το παγώσει το θέμα, ξαναγυρίζουμε πάλι στα ίδια και κάνουν υποχρεωτική την εκπαίδευση από 4 χρονών, που σημαίνει ότι οι παιδικοί σταθμοί των Δήμων χάνουν τα παιδιά 4 με 6 που είναι τα προρύπια. Αυτό τι σημαίνει με αριθμούς? Αν έχουμε παράδειγμα 10 σταθμούς, θα λειτουργήσουν οι 6, να σας το πω, στη δική μας περίπτωση. Γιατί οι νηπιαγωγοί χάνουν το αντικείμενό τους. Και εμείς δεν λέμε να μην πάνε τα παιδιά και στο δημόσιο σχολείο, εμείς λέμε να μπορεί ο γονιός να πάει το παιδί του στα προνήπια, είτε θέλει στο δημόσιο, είτε θέλει πάλι στο δημόσιο που είναι το δημοτικό σχολείο. Και μην ξεχνάμε ότι η δημοτική παιδική σταθμή και ιδιαίτερα στην πόλη μας, όπως και στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδος, έχουν υποδομές οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από όλους τους πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι το παρόν στη συγκέντρωση που προγραμμάτισε στο Μεταξουργείο Σύλλογος Εργαζομένων στους ΟΤΑ Μαγνησίας έδωσαν λιγότεροι από 20 δημοτικοί υπάλληλοι. Δεν υπάρχει συμμετοχή, αλλά αυτό δεν μας πτωεί. Συμπαραστεκόμαστε στον αδίκαιο αγώνα των των συναδέλφων που έχει προκηρύξει υπό ΕΟΤΑ και με απόφαση του Συλλόγου μας. Εμείς οι θέσεις μας είναι δωρεάν 12χρονοι παιδεία για όλους, τα παιδιά από 2 χρονών μέχρι 4 σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, κανένα συνάδελφος, καμία απόλυση, κανένα συνάδελφος στο δρόμο, όλα τα παιδιά να είναι ενταγμένα σε παιδικούς σταθμούς και αν χρειαστεί θα συνεχιστεί ο αγώνας και θα είμαστε στο πλευρό του συναδέλφων. Στο μεταξύ, το Προεδρείο του Συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων αμφισβητεί έντονα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες θα δοθεί από την ερχόμενη Δευτέρα προκαταβολή του ποσού που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, το πράσινο και τις τεχνικές υπηρεσίες από το ΓΑΛΑ και τα είδη ατομικής προστασίας που δεν τους δόθηκαν από το 2012. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και δεν είμαστε σίγουροι και αν θα πάρουν αυτά που δικαιούνται οι άνθρωποι. Την Παρασκευή θα ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει και εμείς το ψάχνουμε. Γιατί στα ποσά αυτά είναι το ΓΑΛΑ και τα είδη ατομικής προστασίας. Θα πάμε να κάνουμε έναν έλεγχο λοιπόν, ενώ στην αρχή πηγαίναν υπηρεσίες, τα στοιχεία και όλα αυτά, κάπου έχει παγώσει το θέμα, κρατάμε μια επιφύλαξη και θα τα πούμε την Παρασκευή. Οι υπηρεσίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο του δικαιούχων, ούτε έχουν βγάλει την κοστολόγηση πόσο κοστίζουν τα μέσα ατομικής προστασίας. Όσον αφορά το θέμα καθαρά του γάλακτος, δεν είναι του 9 μήνου που πρέπει να πληρωθούν, είναι του 12, 13 και του 14. Γιατί από το 15 και μετά είχαν ολοκληρωθεί οι προμήθειες του γάλακτος εργαζομένους. Αυτό όπως μας είπαν χτες με την κυρία Πρόεδρο που πήγαμε στην οικονομική υπηρεσία, μας είπαν ότι προσπαθούν αυτές τις μέρες που μιλάμε να τελειώσουν όλο το θέμα που αφορά το γάλα. Όσον αφορά για τα μέσα ατομικής προστασίας, περιμένουν από τις διευθύνσεις της υπόλοιπης να στείλουν τους δικαιούχους και τα ακριβή ποσά που κοστίζαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο Επίτροπος υπέγραψε το ένταλμα το 9 μήνο και θα δοθεί μάλλον για τις γιορτές ένα χρηματικό ποσό. Βέβαια, να σας υπενθυμίσω ότι το γάλα, η δικαίωση των συναδέλφων για το γάλα είναι μετά από κίνηση που έγινε από το Συνδικάτο ΟΤΑ Μαγνησία. Και βέβαια επεκτάθηκε και προς την ΠΟΕΟΤΑ το αίτημα και πήρε απόφαση η κυβέρνηση και δικαιώνει από το 12 πια με νόμο για το γάλα όλους τους συναδέλφους όλες τις πόλεις.